80 χρόνια μετά από τα ολοκαυτώματα των μαρτυρικών χωριών της Κρήτης, χτύπησε στο Ρέθυμνο η καρδιά της ιστορίας του τόπου. Στο πρώτο συνέδριο που έχει ως αντικείμενο τα μαρτυρικά χωριά σε πανελλήνιο επίπεδο, με στόχο να κρατηθούν οι μνήμες ζωντανές, οδηγώντας και τις επόμενες γενιές. Δίνει την αφορμή σε δημάρχους και εκπροσώπους μαρτυρικών χωριών να έρθουν στο Ρέθυμνο, για να όχι να απολαύσουν την φιλοξενία την κριτική, αλλά να κατεθέσουν τις δικές τους μαρτυρίες και να δώσουν ένα έναυσμα και σε άλλες περιφέρειες της χώρας να διοργανώσουν αντίστοιχα συνέδρια, έτσι ώστε η φωνή, το δάκρυ να ακουστεί σε όλη τη χώρα. Και επειδή έχουμε να δώσουμε λόγο στις επόμενες γενιές, αποφασίσαμε και συνεχίζουμε να κρατούμε την απόφασή μας να μην επιτρέψουμε ποτέ σε κανένα κατακτητή της γης μας, των εστιών μας, των ψυχών και των οικογενειών μας και να μην επιτρέψουμε ποτέ τη λύθη. Ο φασισμός φυτρώνει στη δυστυχία, καλλιεργείται από την αμάθεια και ποτίζεται από το νερό της ιστορικής λύθης. Και αυτό θα πρέπει όλοι και κυρίως η πολιτεία, η οποία θα πρέπει σε όλα τα σχολεία να εντάξει ως κύριο μάθημα και στα δημοτικά και στα γυμνάσια και στα λύκεια την τοπική ιστορία, να το κάνει κάποια στιγμή πράξη και όλοι να συμβάλλουν προς αυτή την κατεύθυνση. Η ιστορία αυτή να μην ξεχαστεί, να μην δοθεί στη λύθη σιγά σιγά λόγω των επερχόμενων γενεών, αλλά να διδάσκεται, είναι καθολικό αίτημα, να διδάσκεται η τοπική ιστορία σε όλα τα σχολεία, έτσι ώστε τα νέα παιδιά να μαθαίνουν την ιστορία, γιατί η ιστορία διδάσκει και γιατί λαός που δεν ξέρει την ιστορία του, είναι λαός καταδικασμένος να χαθεί. Μέσα από ομιλίες, μαρτυρίες και μνήμες, εσταλεί χειρό μήνυμα ενότητας απέναντι στη λύθη και την κτηνοδία των Ναζί, ζητώντας δικαίωση των θυμάτων των ολοκαυτωμάτων και των οικογενειών τους. Πρέπει αυτή τη μνήμη να τη μεταλαμπαδεύσουμε στους νέους ανθρώπους. Όμως είμαστε εδώ για να τονίσουμε ότι δεν έχει αποδοθεί δικαιοσύνη στις οικογένειες των θυμάτων και στα θύματα μέχρι τώρα, παρότι έχουν περάσει σχεδόν 80 χρόνια από τότε. Και θα ξεκινήσω πρώτα από την υπόθεση του διστόμου, του οποίου η υπόθεση έχει τελεσιδικήσει στα ελληνικά δικαστήρια. Έχει περάσει και από τον Άριο Πάγο και εκεί ο Άριος Πάγος αποφάσισε ότι είναι εκτελεστή η απόφαση του Πρωτοδικείου Λιβαδιάς που δικαιώνει τους διστομίτες. Κανένας Έλληνας υπουργός μέχρι τώρα δικαιοσύνης δεν έχει υπογράψει να γίνει εκτελεστή η απόφαση αυτή. Ο αγώνας για δικαιοσύνη και αποζημίωση, ο αγώνας για υπεράσπιση της ιστορικής μνήμης απέναντι στους επιλύσμονες και της ιστορίας και τους παραχαράκτες της ιστορικής αλήθειας συνεχίζεται, κλιμακώνεται και εκφράζεται μέσα από τη διεκδίκηση των γερμανικών οφειλών. Και θα μείνουμε σε αυτό το μετερίζει της τιμής μέχρι την τελική δικαίωση. Πρέπει λοιπόν να πούμε ναι στη μνήμη, ναι στην ιστορία, ναι στην τιμή σε εκείνους που είναι ένδοξοι και οφείλουμε να τους θυμόμαστε, αλλά και θα πρέπει να ασχοληθούμε με τις νέες γενιές για να μπορέσουν να γίνουν φορείς αυτής της σπουδαίας κληρονομιάς. Το τριήμερο συνέδριο διοργανώθηκε στο Ρέθυμνο με πρωτοβουλία της Ένωσης Συντακτών Ημερήσεων Εφημερίδων Πελοποννήσου, Ηπείρου και Νήσων, τιμώντας μάλιστα το Σταύρο Αρναουτάκη για τη διαχρονική ενίσχυση των δραστηριοτήτων των συλλόγων και των τοπικών αυτοδιοικήσεων. Τη σύλληψη της ιδέας είχε συγγραφέας και δημοσιογράφος Εύα Λαδιά, η οποία έλαβε τιμητικό έπαινο για τη συμβολή της στις ιστορικές μνήμες.